πάμε. Ξύλο, γιατί χτυπάς ξύλο. Που πέρασα πάρα πολύ ωραία, δεν το περίμενα. Γιατί χτυπάς ξύλο, μα περνάς ωραία. Πες μου και εσύ, τι είναι το ωραία. Τι σου είπε ο Γιώργος όταν είσαι σπίτι. Παιδιά, να σας πω κάτι ειλικρινά. Προσέχαμε το. Τίποτε δεν μου είπε. Ειλικρινά, ο μιλητικός όπως πάντα. Ήμουν έτοιμη να του πω. Είδα τη Μαρία ότι έκανε χορευτικό. Δεν ξέρω κιόλας αν το πρόλαβε. Σε ποια φάση χόρεψε η Μαρία. Ήταν εκεί ο Γιώργος, δεν ήταν εκεί. Ήταν η Εφη. Δεν θυμάμαι. Πόσο άνδρας μπορεί, παιδί μου, λέει τίποτε. Μα και εσύ, όπως είσαι ταχτοπούταν, έπαιξε 12 το ρολόι και έφυγε ο άνθρωπος για να έρθει σπίτι. Τι εννοείς ότι... Ότι έβαλες του κέρφιου και να λύσεις του 12 η ώρα, 12 και να φεύγεις. Τούτα που γυρίζουν και ακούνται, ότι 12 πριν του Χριστιανό να πάει έσω. Σ' αυτό που τα σπώ. Επειδή εκείνος δεν μπορεί να αφήσει τη Χριστιανά μόνη, βρε. Κατσίες του κόσμου. Ειλικρινά. Ε, Χριστιανά, μας τι εύχομαι, παραγιά μου, για να το αφήσω. Ξέρω το αλήμον, ρωτάσω μου. Η αλήθεια είναι ότι, για να πω και γιατί δεν παρευρέθηκα στο γάμο, όλα ήταν προγραμματισμένα ότι θα πηγαίναμε μαζί στο γάμο. Αλλά επειδή όλα τα μωρά της Κύπρου και να είναι καλά και περαστικά τους, είναι άρρωστα, κρυωμένα, με μασκούλες και όλα αυτά, δεν μπορούσα να φύγω να αφήσω δύο μωρά στη μάνα μου, κρυωμένα και τα δύο και λοιπά, και να τη πω φάκα με τα μωρά, εγώ θα πάω στον γάμο. δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Και περαστικά, σε όλα έμεινα, τα μωρά. Έμεινα λοιπόν έτσι στο σπίτι. Αλλά ναι, ήθελα να το ρωτήσω καλά. Είδα το χορευτικό την επόμενη μέρα. Ήθελα να του πω καλά, ρε παιδί μου, άνοιξε το στόμα σου, πέ μου. Έγινε αυτό στον γάμο. Πώς πέρασε, τραγούδι.